πάλι όμως δεν θα είναι στη θέση παρουσιάστριας, να πω και την εκπομπή. Ιατρικής εκπομπής με τον Λεωνίδα Καλλιδόνη, έναν από τους πιο καταξιωμένους στο ιατρικό ρεπορτάζ δημοσιογράφους. Και πολύ λίγο παιδί το οποίο τυχαίνει για το γνωρίζω από το Άλτη, που στέλνει τα φιλιά μου. Και είχε γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που δεν θυμάμαι. Πάρα πολύ. Ναι, με το, τα μυστικά της ΕΚΑΤΗ. Ναι, ναι, το μυστικό δείπνο της ΕΚΑΤΗ. Τα δείπνα της ΕΚΑΤΗ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την εκπομπή του Λεωνίδα. Γιατί έψαχνε ο άνθρωπος μια συμπαρουσιάστρια. Πέρασαν πάρα πολλά ονόματα από δοκιμαστικό προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση της παρουσιάστριας. Ωστόσο όμως η Ζέτα Δούκα είναι εκείνη η οποία τελικά επιλέχθηκε για το ρόλο αυτό, αφήνοντας πίσω ονόματα όπως ήταν η Κατερίνα Καραβάτου που έτρεξε από τις πρώτες να κάνουν δοκιμαστικά για αυτή τη θέση. Παναγιώτα Βλαντή, η Σάντη Κουτσοσαμάτη, η Κατερίνα Λάσπα. Περάσανε πάρα πολλές γυναίκες, η κάθε μία για το λόγο της όμως ενδεχομένως δεν εγκρίθηκε για να πάρει την θέση της παρουσιάστριας και άντρες ήταν αυτό το όνομα που μου πες. Αλήθεια. Ο Νίκος Κακλαμανάκης επίσης έκανε δοκιμαστικό και έκανε, ήταν υποψήφιος για αυτή την θέση. Κάναμε μαζί σερφ στην Πάρο, θα μου το πω. Α, ναι. Κακλαμανάκη. Δηλαδή όλοι αυτοί κάνουν δοκιμαστικά. Ναι, αλλά τελικά επιλέχθηκε Ζέτα Δούκα. Θα δούμε και το βίντεο τώρα που ακολουθεί τι και πώς. Και για ποιο λόγο δεν επιλέχθηκαν οι άλλες κυρίες που επίσης έχουν κάνει το πέρασμά τους και από την τηλεόραση και από σύριαλ και από καθεμιά στον χώρο της. Αν και η τηλεοπτική σεζόν έχει αρχίσει, δεν είναι λίγες οι εκπομπές που ακόμη δεν έκαναν πρεμιέρα. Άλλη μία εκπομπή που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα αλλά δεν ξεκίνησε ακόμη, προετοιμάζεται πυρετοδό στον Α. Πρόκειται για μια εκπομπή που θα περιλαμβάνει θέματα υγείας και διατροφής. Μέσα από αυτή την εκπομπή θα δίνονται σύμβουλες για καλύτερη φυσική κατάσταση και ευεξία στη ζωή μας με την βοήθεια και της ιατρικής υποστήριξης. Προτείνω να πάμε να δούμε ένα βίντεο για την επιδημιολογία της κατάστασης, πάθησης, δεν ξέρω πώς θα διορθώσω. Οι οικοδεσπότες θα είναι ο Λεωνίδας Καλλιδόνης και η ηθοποιός Ζέτα Δούκα. Ο δημοσιογράφος έχει και στο παρελθόν παρουσιάσει εκπομπές παρομοίας θεματολογίας, καθώς έχει εργαστεί πάνω στο ιατρικό ρεπορτάζ. Ο ίδιος είχε οριστεί από την αρχή ως ο βασικός παρουσιαστής, καθώς η υπεύθυνη του Α ήταν σίγουρη ότι θα μπορεί να ανταπεξέλθει άνετα σε ανάλογα θέματα. Έρχονται πλέον γονείς με το παιδί τους ή μόνοι τους για να σας αναφέρουν την κατάσταση αυτή ως προβληματική. Το θρίλερ όμως ξεκίνησε στην απόφαση για το ποιος θα είναι ο δεύτερος παρουσιαστής. Η Ζέτα Δούκα δεν ήταν σίγουρη επιλογή από την αρχή. Αρκετοί επώνυμοι πέρασαν από τα γραφεία του καναλιού για να συζητήσουν την πιθανή συμμετοχή του στην παρουσίαση. Οι υπεύθυνοι χρειάστηκαν πολλές ώρες προκειμένου να δουν, να συζητήσουν αλλά και να αποφασίσουν ποιος θα ταιριάζει καλύτερα δίπλα στον ήδη δεδομένο δημοσιογράφο. Κατερίνα Καραβάτου, Παναγιώτα Βλαντή, Σάντη Κουτσοσταμάτη είναι μερικές μόνο από τις κυρίες που έκαναν δοκιμαστικά για την εκπομπή. Η Κατερίνα Καραβάτου, που απέχει εδώ και 2 χρόνια από την τηλεόραση, ήθελε πολύ να επιστρέψει, όμως οι συζητήσεις της με το κανάλι δεν είχαν αποτέλεσμα. Καθώς η ίδια επιθυμούσε περισσότερο να παρουσιαστεί εκπομπή σχετικά με το παιδί, επειδή πρόσφατα έγινε και μανούλα. Η Παναγιώτα Βλαντή θα ήταν ένα πρόσωπο που λίγοι θα περίμεναν να δουν στην παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την υγεία και το ευζήν. Μπορεί η ηθοποιός να πέρασε από δοκιμαστικά, όμως τελικά δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι απευθύνεται περισσότερο σε μεγαλύτερο κοινό και ότι δεν θα είχε απήχηση στους νεότερους τηλεθεατές. Επικρατέστερη φαινόταν από την αρχή η ψυχολόγος Σάντη Κουτσοσταμάτη, που και στο παρελθόν είχε παρουσιάσει ανάλογες εκπομπές με θέματα ψυχολογίας. Ένα όμορφο πρόσωπο με γνώση του αντικειμένου θεωρούνταν η Σάντη από τους υπευθύνους, οι οποίοι είχαν σχεδόν καταλήξει σε εκείνη. Όμως εξαιτίας του ότι η ίδια μένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά της, η ώρα και η μέρα προβολής της εκπομπής ήταν ένα πρόβλημα, γεγονός που τελικά έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να την ξαναδούμε στην τηλεόραση. Η Κατερίνα Λάσπα συζητούσε και φαινόταν ιδανική για να βρεθεί ξανά στην τηλεόραση. Μπορεί η παρουσιάστρια να άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στους ηθήνοντες, ωστόσο τελικά δεν επιλέχθηκε εκείνη για να μας ενημερώνει για τον σωστό τρόπο ζωής μέσα από την εκπομπή. Ο Νίκος Κακλαμανάκης ήταν το πρόσωπο έκπληξη που επίσης είχαν στο μυαλό τους όσοι εργάζονται για την εκπομπή. Είναι νέος, ωραίος, μας έχει κάνει υπερήφανους και είναι κατάλληλος λόγω του αθλητικού τρόπου ζωής που ακολουθεί για μια τέτοια εκπομπή. Λίγο πριν δώσει τα χέρια, η συνεργασία τους χάλασε, καθώς οι υπεύθυνοι θεώρησαν ότι επειδή ο ίδιος προέρχεται από τον χώρο του αθλητισμού, δεν θα έκανε ίσως γκέλ στον κόσμο και έτσι θέλησαν να το ξανασκεφτούν.
Κάπως έτσι, κατέληξε να στην Ζέτα Δούκα, η ηθοποιός που έχει στο παρελθόν περάσει και ίδια θέματα με την υγεία και τη διατροφή της, θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη για τη θέση. Ευαισθητοποιημένη σχετικά με τα ιατρικά θέματα, αλλά και τους νέους που τα αντιμετωπίζουν είτε στην υγεία είτε στην ψυχολογία τους, η Ζέτα Δούκα σε λίγο καιρό θα απαντά μαζί με τον Λεωνίδα Καλλιδόνη σε όλα όσα θα θέλαμε να ρωτήσουμε, αφήνοντας πίσω κυριολεκτικά στο παραπέντε όλους τους αντιπάλους που διεκδικούσαν μαζί της μια θέση στο τηλεοπτικό τοπίο. Πάμε να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις του Γιώργου και της Φέη στην κάμερα της εκπομπής μας, κύριε Πρέκα, για να ολοκληρώσουμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.